Εννοείται θα έχει και αφήγηση. Και μάλιστα αυτή ήταν η πρώτη φράση του βίντεο. Λοιπόν, στα συνήθη πατήματα, έτσι απρογραμμάτιστα, έτσι, δηλαδή χθες το αποφασίσαμε, σήμερα το πραγματοποιήσαμε, βαρδούσια, ακόμα μια φορά. Λοιπόν, είμαστε στο Σταυρό, ακριβώς όπως έρχεται από κάτω, ανατολικά, ας το πω, βλέπουμε και μέσα στο βάθος, είπαμε είναι η Δύρφη, η Δύρφης, η Εύβοια. Γενικότερα. Από Αθανάσιο Διάκο το ανέβασμα και προφητηλία, ο κύριος Όγκος, τα καταφύγια, σούφλες στα Λογοράχη. Εμείς θα πάμε για Λογοράχη σήμερα. Είμαστε με το Φώτη. Γεια σου Φώτη. Έτσι. Είμαστε καλά. Εντάξει. Τα γνωστά που λέμε για το 2022, το τέλος του, δεν είναι χειμώνας αυτό, σε σχέση με το τι μας είχε καλομάθει πέρσι. Παρ' όλα αυτά δεν χάνεις ευκαιρία να έρθεις σε μια έτσι τέτοια συγκυρία που, αν εξαιρέσει το ότι η χρονική διάρκεια της ημέρας είναι πολύ μικρή, καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Άψογες. Λοιπόν, είμαστε σε φάση ανασύνταξης. Θα κατηφορήσουμε προς το δρόμο ο οποίος ουσιαστικά πηγαίνει για Σκασμένη Στρούγκα. Από εκεί μάλλον θα ξεκινήσουμε την ανάβασή μας. Δηλαδή το δρόμο πηγαίνει για Αρτοτίνα. Με ένα αμάξι, γιατί από εδώ και πέρα είναι λίγο πιο σκληροτράχηδες. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε δύο αμάξια εφόσον υπάρχουν εδώ. Δύο. Χωμήρια είναι από πάνω. Ναι, όντως, ένα μισάωρο υπόθεση. Χρόνια πολλά λέει ο κόσμος. Έχουμε 28 Δεκέμβρη. Αυτά. Και περισσότερα σε λίγο. Λοιπόν, αυτή είναι μια εποχική λούτσα, αν δεν κάνω λάθος. Καλοκαίρι νομίζω, ναι. Είμαστε ακριβώς κάτω από τη Διασταύρωση, γέρουμε στη Διασταύρωση, ο ήλιος αρχίζει τα δικά του. Αυτό είναι το εκκλησάκι που λες, ε. Τέτοια ώρα είναι όλα παγωμένα. Λοιπόν, τι είναι το βουνό χωρίς κάποια λαθάκια προσανατολισμού, έτσι, ακόμα και πιο έμπειρη εδώ πέρα. Ονόματα δεν λέμε. Είναι το κλασικό κατεβαίνοντας από το κτίριο, το παλιό τυροκομείο που λένε. Κάτι το οποίο και αυτό δεν το ήξερα. Έτσι, κάποια πεταλάκια, έτσι, κάπου λίγο μπερδεύεσαι.
εδώ πηγαίνει ουσιαστικά σε ένα, σε μια στρούγκα από εκείνο το δρόμο. Τέλος πάντων, πρώτη ευκαιρία εδώ πέρα να βγάλω αυτά που αγαπάω, την καλή. Μετερίζια λέγεται εκεί πάνω, τι ωραία που είναι εκεί. Yeah. Όχι ρε, άνετα. Okay. Εκεί δεν το φοβάσαι γιατί πηγαίνει τσούκου τσούκου, είναι καλυμμένο και από αριστερά και από δεξιά. Αλλά εκεί πέρα... κομμάτι τελείωσε, αισίως δεν πήγαν πιο πολύ μακριά, εντάξει, είμαστε ακριβώς σε μια στάνη κάτω από σούφλε, σαλογοράχη, εκεί η πυραμίδα φωτίζεται, γιδοβούνι, έτσι, το οποίο σημαίνει ότι εμείς 2-3 φορές βρεθήκαμε. Εκείνο είναι το πάνω ψηλό που φαίνεται, το μόνο του, ναι, μπράβο. Άρα έχουμε αρκετή ανηφόρα, έτσι. Ναι, λοιπόν. Κάποιος έξυπνος ξέχασε τα μπατόν, το αμάξι. Ευτυχώς εδώ ο Φώτης προνόησε. Και υπάρχει ένα για μένα. Καλή ανάβαση, ξεκινάμε σιγά σιγά. Πάμε να δούμε. Πάμε προς Αλογοράχη το λοιπόν. Που λέγαμε πριν, καλοκαίρι εδώ με τίποτα, πολλά σκυλιά, πολύ γάβισμα. Μπέρδευα τόσο που θα το πω και στην κάμερα. Λοιπόν, απέναντι έχουμε το κυρίως συγκρότημα κόρακα, έτσι, γιώνει το πλάι κόρακα, πόρτες, φαίνονται και τα καταφύγια. Είναι εκεί πέρα. Ίσια μπροστά ανεβαίνοντας προς την Αλογοράχη, έλεγα λοιπόν πριν ότι αυτό το μπέρδευα πάνω, πάντα με τις σούφλες οπτικά. Και επίσης έλεγα ότι το γιδοβούνι είναι επειδή δεν τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, ας το πω έτσι. Ίσως έχει το πιο άγριο τερέν σαν σύνολο, σαν όγκος. Τρομερά προσπέλαστο, άγριο.
κρυωνωτό πάνω. Αυτά είναι χιονάκια τα οποία έχει κρατήσει εδώ και 2 εβδομάδες τώρα. Κυρίως λόγω του ότι όχι ότι είχε χιονίσει πάρα πολύ, αλλά δεν βλέπει ήλιος εδώ. Ότι πάντως δεν την άφησες στην ευκαιρία, έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι όταν σε πήρα τηλέφωνο μου λες, εκτός αν μου πεις ότι πάμε βαρδούσια. Ωραία. Πάμε. Όνειρο. Οχτακόσια εδώ. Σίγουρα θα φαίνει και η διασέλα. Λοιπόν, 1850. Ναι, πολύ ωραία η θέα. Εδώ αρχίζουμε και σιγά σιγά έχουμε ήλιο. Σε ένα τουμπί εκεί πέρα ο Φώτης πρόσεξε ένα αγριόγητο. Δύσκολο να φανεί από τόσο μακρινή απόσταση με αυτή την καμερούλα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε για το Αφιένα προς τα εκεί, για να κάνουμε την... να δούμε την ωραία θέα πίσω από την Αλογοράχη και να κατευθυνθούμε προς τα πάνω. Ωραία. Και πίσω λίγο. Έλα ήλια, σε λίγο έρχεται ήλιος. Φωτίσχυε και ο τρόμος. Ωραία. Επίσης πριν συνεχίσουμε, θέλω να αναφέρουμε ότι ακριβώς σε αυτό το σημείο, προοπτικά τέλος πάντων, είναι η διασέλα της πλάκας πυραμίδας σαν λογαράκι ουσιαστικά κατ' επέκταση, η οποία ουσιαστικά μας βγάζει στο σημείο το οποίο είχαμε ξεκινήσει 2 αναβάσεις για πυραμίδα, άνω κάτω ψηλό κτλ. Και στα από την άλλη βάδια κατ' επέκταση από εκεί μέσα. Highlands. Κοίτα τι ωραία σπάει ο ήλιος πίσω, από τον κόρακα, από τον όγκο τέλος πάντων. Και ακόμα είμαστε χαμηλότερα από τα καταφύγια. Καλώς ήταν. Κυριλίας. Πού τα γυαλιά ηλίου μου. Στο αμάξι.
ένα εύκολο βατό μέρος. ...1950, μια στάση γιατί ζεστάθηκαμε, ίδιο. Κοντομάνικο, 28 Δεκέμβρη. Εντάξει, θα βάλω το ζακετάκι, αλλά... Είναι σαν από εδώ, δηλαδή, όπως το βλέπω έτσι, είναι καλοκαιρινή κατάσταση με χρώματα φθινοπόρου και θερμοκρασία ψιλοχειμώνα. Έτσι, κάτι τέτοιο, μια καθαρή μέρα του Σεπτέμβρη. Πραγματικά. Λοιπόν, δεν γκρινιάζουμε, είπαμε, το βουνό είναι εδώ. Σίγουρα μπορεί να πετύχει σε καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Λοιπόν, πιάσαμε τα 2.000 και οι σούφλες. Κάτσε λίγο, γράφω. Λοιπόν, κοντά στα 2%, εντάξει, ένα μισάωράκι έχει μείνει για εκεί πάνω, ανασύνταξη λίγο. Εδώ πάνω έχει βγάλει ένα αεράκι, έτσι λίγο να θυμίζω ότι είναι χειμώνας. Βλέπω μέσα κάποια βουνά με χιόνια. Τζουμέρκα λογικά. Τζουμέρκα θαμανικά, εκεί το σύμπλεγμα. Αυτό είναι αγάπηση μεγάλη είναι αυτό. Ε? Όχι ρε, αποκλείεται. Ναι, σου λέω, όλοι πως είναι. Αλήθεια. Ναι, σβήνω το βίντεο. Εκεί πέφτει ρε εσύ. Ναι. Καλά. Τις μέρες δεν έχουν τόσο χιόνι. Αυτό θα έλεγα ρε. Ναι. Γιατί όλοι πως έχει τόσο χιόνι. Ναι, έχει. Από τα 1900-2000 μέρα και πάνω νομίζω έχει. Έτσι είναι φίλος, την πάτησες. Λοιπόν. Όλοι πως λοιπόν ο βασιλιάς των βουνών της Ελλάδος κρατάει περήφανα το χιόνι του. Ένα βουνό το οποίο υπερσυμπαθώ, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Το είχα λίγο για άλλο προσανατολισμό εκεί, αλλά σαν να έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τι σούφλες. Καλά, και εκεί πέρα θα περπατήσουμε εκεί πάνω, πάμε λίγο, λες. Πούρα. Θα την κάνουμε λίγο αυτή. Ναι, εκεί το λίγο, ναι. Μόλις κατέβουμε από... Θα προτιμούσα δηλαδή σουφλοπερπάτημα παρά... Κάτσε να πάμε πάνω και... Πάμε και μία αγκιόνα. Έλα. Το βλέπεις το S της. Ε? Από εδώ πάνω βλέπεις αυτό το S που κάνει πυραμίδα. Ωραία. Από την κορυφή ή αν προχωρήσεις λίγο. Πάμε να δούμε. Να, αυτό εδώ το τι υπάρχει, το πώς βρίσκεται, αυτό είναι που σε τραβάει για το βουνό, ρε φίλε. Όσο κουρασμένος και να σε λες, για να δω. Και αν το δεις μια φορά λες, για να το ξαναδώ.
πιο έτρινο το τερέν εδώ. Μικρή ανάπαυλα, είμαστε στα 250 και κάτι, μένουν 100 μέτρα στο μετρική, εκεί είναι η κορυφή που θα πάμε. Εντάξει, πολύ ωραία μέρα. Συννεφοθάλασσα παντού κάτω στον κάμπο. Συγκρότημα κόρακα, να και ο κόρακας, φαίνεται καθ' αυτό. Ε, ναι. Οι σούφλες πίσω μου. Εντάξει. Ευτυχώς είπαμε εδώ ένα αυτό το αεράκι, το τόσο όσο. Ήταν καθοριστικό γιατί για τα γούστα μου ντύθηκα ένα κλικ παραπάνω χοντρά τελικά από όσο θα έπρεπε. Ιδίως στο κομμάτι του παντελονιού, το οποίο με ίδρυσε πριν. Και ήμουνα σε φάση... Συγχαίρω με τη ζωή μου. Εντάξει, όχι θα πάθω τίποτα, αλλά αν δεν είσαι άνετα έτσι σε τέτοιες συνθήκες... Δεν λέει. Πάμε λίγο για από εδώ να δούμε. Ωραίες σουφλάρες. Θέλω πολύ να κάνω και το χωματόδρομο ο οποίος βγάζει πάνω από, από την Μουσουνίτσα που έχει χωματόδρομο που γράφει προς Κόνιακο. Κονιάκο. Ναι. Βγαίνει πάνω από Κονιακό. Κονιακός είναι τελικά, Κονιακό. Πού τονίζεται. Πού τονίζεται αυτή. Κονιακός είναι. Ναι. Μετά από αυτά τα ρυθμολογνικά να πούμε τώρα πόσο, όπως είπε και ο Φώτης, πόσο απατεώνας φαίνεται το βουνό. Απέναντι βλέπεις ότι έχεις ένα κατακόρυφο εδώ που δείχνω. Κι όμως από εκεί ανεβαίνεις για να μπεις μέσα στον κόρακα, έτσι είναι λίγο ουτοπικό. Πρέπει να βρεθείς εκεί για να το βιώσεις. Τι ανάβαση στις πόρτες, τον τρανό κάμπο. Τρανό, μέγας κάμπος, εντάξει. Και μετά την ανάβαση στον κόρακα. Ξεγελάει καμιά φορά. Όταν βρίσκεσαι εκεί κοντά, όλα είναι διαφορετικά. Το γλυκό σημείο που τραγουδάει η τρύπα του μπατών. Τελευταία μέτρα. Πάμε λίγο να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το κομμάτι. Λίγο σταθρό εδώ, είναι μια αλφα προσοχή, αλλά εντάξει, το έχουμε. Οπα! Βουάου! Αχα! Θα χαμηλώσουμε λίγο τα μπίτια. Ωραία πράγματα. Κοίτα πως φαίνεται το κάτω το ψηλό, ε. Ναι, πίστευτο. Να το. Ναι, είναι όλοι πως. Θα κάνω μία σπονδία. Μία παρασπονδία. Ναι. Μάλιστα. Τώρα έχουμε.
Σούφλες απέναντι, με θυμίζω. Μύρια είναι απέναντι. Είμαστε, εκεί είμαστε. Wow! Βα. Έτσι, έλα, κάντο, κάντο να σε γράψει. Βα. Ένας ρολομανδίας σε μέγεθος medium και ένας σε large. Μάλιστα. Και ρε φίλε τώρα, η δεύτερη δεν είναι η ψηλότερη, η πιο απομακρυσμένη. Πηγαίνει. Άρα ανεβαίνουμε. Ωραία. Ναι, γιατί από κάτω δεν έχουμε τον εξοπλισμό. Εντάξει, μπορούμε να κατηφορήσουμε λίγο. Η σχίας είναι μικρή, αλλά... Ναι. Εδώ ίχνη πολιτισμού. Κάποιος έφυρε κάτι. Άμα έρθεις εδώ θα δεις ένα ίχνο στο χιόνι. Όχι, είναι ένα αυτό το στήρθιμο εδώ, από πίσω μου. Λοιπόν, λες. Όταν κάνεις μια συζήτηση, κοίτα εκεί κοψιάς από το γιδοβούνι. Έλα, αυτά πρέπει να τα γράψουμε, πάμε. Όπως και να έχει. Και πάμε να δούμε τη θέα από την άλλη βάδια. Αυτά είναι κάπου τα ξέρα κοστάριτσα, σουφλάκια, σουφλάρες. Αρτοτίνα, γραμμένη οξιά κρύβεται.
Όλο το πάρε κούτπας, άρε πανιτολικάρα. Άρε πατρατσέλα, ερήμανθος, έρι έρι. Έρι. Νάτος. Έλα, πάμε όσο πάει. Με τρέλα. Εκεί είναι το ερωτηματικό μετά από αυτό το υψωματάκι, τι γίνεται. Θα το δούμε. Κοίταξε, προτιμώ αυτό το πράγμα όπως είναι έτσι παρά να ερχόμασταν με τίγκα χιόνι και χαζονοτιάδες. Κι ας... ας. Ε, τραβάω όλο, ναι. Αυτό δεν θα τραβάω. Είναι επιβεβαίωση. Ό,τι τι τέλεια. Τι. Όσο πάει, νομίζω από εδώ πέφτει, ε. Τη θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία. Α, βλέπω μέλλον. Είδα ένα ενδιάμεσο μηταράκι. Όχι, όχι, βατό είναι. Βατό, αλλά... Βατό... Δεν είναι ίχνος υγρασίας, έτσι. Απλά πρέπει να κλείσω την κάμερα. Όπω, τι περασματάρα είναι αυτή, δεν κλείνω την κάμερα. Λοιπόν, έλα, μυαλό πάνω απ' όλα. Ορίστε, από εδώ. Δεν καμία σχέση, είναι βατότατο, έτσι ακουμπάνε τα πόδια μου. Λοιπόν, είμαστε τυπικά σε, εντάξει, πάνω στην Αλογοράχη. Εκεί ακριβώς που κατέβηκα δεν είχε νόημα να συνεχίσω περαιτέρω. Έλα. Όλα μισά τα κάνω. Όλα μισά, ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Υγεία. Ούτε θέλουμε να διακινδυνεύσουμε κάτι εδώ πέρα, γιατί ναι, μεν. Όχι, είναι γλιστερό, είναι, δεν διακινδυνεύεις. Δεν υπάρχει πέρασμα το οποίο. Είναι ίσιο και είναι και εκτεθειμένο, οπότε εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, να εξηγήσουμε. Είμαστε στην Αλογοράχη, η οποία είναι η κορυφή την οποία βρισκόμαστε. Απέναντι το συγκρότημα του Κόρακα, να και ο Κόρακας, φαίνεται. Είναι η μία η πλευρά, η ανατολική, ας το πω. Η βόρεια, που ακουμπάει με τον ομό Φθιώτιδας, με κυριότερες κορφές στη Χομύριανη. Θυμάσαι τη δεύτερη, πώς έχει η δεύτερη κάποιο όνομα. Εντάξει. Συνεχίζει σε κάτι άλλο πιο ήπιες κορφές, μιλιά θυμάμαι λέγεται μία και μετά είναι καλυγωμένη εκεί που είχαμε βγει ανάμεσα με τον Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη. Εκεί στα δύο φαλακράκια, ανάμεσα στο Γιδοβούνι που είναι το πολύ εχμηρό και την πυραμίδα, πλάκα πυραμίδα ανάμεσα εκεί πέρα είχαμε βγει οδικός το 2020. Πολύ ωραίο μέρος, εκεί θέλω να κάνω μία διανυκτέρευση στη ζωή μου. Λοιπόν, ο Όλυμπος, ο μοναδικός ο οποίος έχει χιόνι, εντάξει, τα δεδομένα είναι έτσι. Εδώ κάτω είναι το σημείο που είχαμε μείνει τα Αρτοτινά Λιβάδια, το όνομα το παίρνει από την Αρτοτίνα. Πιο πίσω φεύγουμε ορεινή ναυπακτία, σε Κούρα Σαρδίνη, δίδυμες κορυφές. Τι άλλο φαίνεται, το Τσακαλάκι πιο πίσω, εντάξει, τέρμα πίσω είπαμε Ρήμανθος και Παναχαϊκό. Πελοπόννησος, ίσια μπροστά με το Λακαρνανία, όλος ο ορεινός όγκος του Κούτπα, από Κατελάνο, από Κουκουρέχια, από τον Άνινο που βλέπω, Κοκκινιά, όχι Κοκκινιά, ναι. Τριανταφυλιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, και πιο πέρα Κούτπας, ιστορίες, νεραϊδοβούνια, τσόκες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πιο δεξιά Χελιδόνα και Καλιακούδα, οι δύο που είναι
μόνες τους, ας το πω έτσι, προοπτικά η μία μπροστά από την άλλη. Και εκείνο εκεί μέσα πρέπει να είναι το βελούχι, έτσι. Ωραία. Βελούχι. Ανάμεσα ακριβώς στις δύο. Και τέρμα από πίσω παίζει λίγο να βλέπουμε τζουμέρκα πίσω τα πολύ αχνά. Μέχρι εκεί. Αυτά με τη γεωγραφία μας. Ναι. Μελομακάρονα. Μελομακάρονα. Έτσι, μπράβο, ναι, ναι. Όχι. Δεν θα πάθει και τίποτα. Τσεκούρα σαρδίνης. Τσεκούρα. Ή τσεκούρα. Ξεχάσαμε να πούμε και την κοστάρα της απέναντι. Δεν έχω προσέξει κάτι. Έλα, κάτσε γιατί γράφω λίγο. Ξηράφει από εδώ, έτσι. Ναι. Ξηράφει. Δρομολόγιο της επιστροφής. Τώρα φαίνεται λίγο καλύτερα λόγω φωτισμού και ο κόρακας ξεχώρισε. Τέλεια. Κορυφογραμμή αυτή την ανατολική την έχεις κάνει να κατέβεις μέχρι κάτω ή ένα μέρος της έστω? Όχι, έχουν βρει και από Κονιακό. Έχει ένα μονοπάτι. Είναι πάνω στο αεροπέδιο. Πας μετά όλο το αεροπέδιο, ναι, ναι. Πας τώρα. Ψιλοφαίνεται εκεί ένα κομμάτι, αλλά τέλος πάντων. Τώρα πήγα να προτείνω να γυρίζαμε με τερίζια. Αλλά τα μάξι. Όχι, όχι. Και ευτυχώς αισθητά έριξε ένα κρύο αεράκι, έτσι, ένα τόσο όσο. Ναι. Γιατί σου λέω, είχα θέμα, κάτω δε... Εσύ δεν πατώνει τελικά, τα έχεις αφήσει στο αμάξι ή θα... Στο αμάξι, είναι στην μπαγκαζιέρα, τα έχω πάνω. Αλλά αφού είχες ένα, εντάξει. Έτσι αλλιώς, με τα βίντεο. 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 Ναι, 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 μαγεία. Ωραία, ωραία, αλογοράχη λοιπόν. Τικ, και σε ένα αλογοράχη. Έχει πολύ πράγμα ακόμα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τις πέτρες εκείνες. Βαρδουσάρες. Παθολογική αγάπη. Λοιπόν. Εδώ φαίνεται καλύτερα και το ανάγλυφο, όπως ανεφορίζει ο δρόμος. Τα δύο καταφύγια. Όταν η προβατίνα και τα κοψίδια καλούνε, οι ρυθμοί είναι πάντα ταχύτητα της επιστροφής.
Ο Φώτης έδωσε την ιδέα, μάλλον προς Παύλιανη θα πάμε, έτσι για λίγο κρεατάκι. Σύνοψη, πολύ ωραία, ζωντανή ανάβαση, να τη λες χαλαρή, από άποψη ρυθμού, χωρίς κάποια σημάδια δυσκολίας, και προσφέρει και πάρα πολύ ωραία θέας, πολλά ανοίγματα, βλέπεις πολύ βαρδούσια δηλαδή ουσιαστικά. Το μόνο που δεν βλέπεις είναι το γύρισμα της πυραμίδας, έτσι, αλλά εντάξει, είπαμε κάποια θεάματα τα βλέπεις μόνο από συγκεκριμένα μέρη. Οπότε, να είμαστε γεροί, καλή χρονιά να έχουμε, κλείνουμε το 22 με πολλές καλές αναβάσεις, πολλές καλές παρέες, νέες παρέες, καλή ώρα, έτσι, νάτος, τρελά μυαλά, αλλά πάνω απ' όλα μέσα στο κεφάλι μας. Είπαμε να γυρίζουμε τα βουνά, να τα βλέπουμε, να τα αναφρύνουμε όπως τα βρίσκουμε και να επιστρέφουμε σπίτια μας. Πολύ σημαντικό. Είχαμε και πρόσφατα άλλη μία απώλεια. Υπήρξαν αρκετές αυτή τη χρονιά, δυστυχώς. Θέλει την απόλυτη προσοχή το βουνό, δεν χαρίζεται. Όχι έπειρος να είσαι. Λοιπόν. Αυτά προς ώρας. Από τον Ξενοφόντα και το Φώτη, καλή συνέχεια.